Στην Δημοπρασία έχουν βγει τα δύο αργυρά μετάλλια του Ολυμπιονίκη μας Αλεξανδρού Νικολαίδη, καθώς και οι δάδες. Ξεκίνησε η Δημοπρασία 5 Δεκεμβρίου και ήταν μια επιθυμία του Ολυμπιονίκη αυτά τα μετάλλια να δημοπρατηθούν, και μάλιστα στο δικό του μήνυμα λέει το εξής: «Τελευταία μου επιθυμία είναι τα δύο αυτά μετάλλια να βγουν σε δημοπρασία και το ποσό που θα συγκεντρωθεί να δοθεί σε δομές για τα παιδιά που θα επιλέξει η οικογένειά μου». Αυτή ήταν η επιθυμία του Αλέξανδρου Νικολαίδη, του Ολυμπιονίκη, ο οποίος έφυγε προσφάτως από τη ζωή. Και μάλιστα στο μήνυμά του, το οποίο είναι ένα μήνυμα που μιλάει κατευθείαν στην καρδιά, λέει το εξής: «Αν σωθεί έστω ένα παιδί, θα αξίζει κάθε κλωτσιά που έχω φάει στο κεφάλι, κάθε κάταγμα στα πόδια μου. Αυτό είναι το αποτύπωμα που θέλω να αφήσω στην κοινωνία. Αυτή είναι η κληρονομιά που θέλω να μείνει στα παιδιά μου». Η δημοπρασία των μεταλλίων έχει ήδη ξεκινήσει και μιλήσαμε με τη σύζυγό του, την κυρία Δώρα Τσαμπάζη. Μιλάμε για μια σιωπηλή δημοπρασία αυτή τη στιγμή που διεξάγεται, και επιλέξαμε την σιωπηλή δημοπρασία διότι δεν μας ενδιαφέρει να γίνουν δημόσια τα ποσά που προσφέρει ο κάθε επιχειρηματίας, γιατί δεν μας ενδιαφέρει, δεν είναι το νόημα αυτό, να δούμε ποιος έχει τα περισσότερα. Πάλι αυτός ο οποίος θα ποντάρει το μεγαλύτερο ποσό κερδίζει το αντικείμενο, απλά δεν γνωρίζει τα πονταρίσματα των άλλων. Στην ουσία είναι μια μαντεψιά. Το πώς αξιολογεί όλη αυτή την προσπάθεια κανείς ή πόσα μπορεί να δώσει. Ξεκίνησε στις 5 Δεκεμβρίου. Έχουμε πει ότι θα κρατήσει μέχρι τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ίσως να δοθεί μια παράταση. Και αυτή τη στιγμή σχεδόν όλα τα αντικείμενα έχουν τον κάτοχό τους, ας το πούμε. Σήμερα, βέβαια, κάποιος προηγήθηκε με μια προσφορά σε ένα αντικείμενο, οπότε ο χθεσινός κάτοχος το έχασε θεωρητικά. Υπάρχει ένας καινούριος κάτοχος που έκανε μια μεγαλύτερη προσφορά για ένα αντικείμενο. Εμείς τα βλέπουμε όλα. Όλα τα πράγματα διεξάγονται και πάνε ομαλά. Θα σας πω ότι περίμενα περισσότερη συμμετοχή από δημόσιους φορείς, την οποία δεν είδα. Υπάρχει ενδιαφέρον μόνο από τους ιδιώτες, από επιχειρηματίες, από τον απλό τον κόσμο, που θέλει να βοηθήσει για αυτά τα 7 ιδρύματα. Εκεί θα πάνε τα χρήματα. Αν θέλετε, μπορώ να τα αναφέρω. Ναι, θα ήθελα να τα αναφέρουμε, κυρία Τσαμπάζη. Είναι η ΛΑΜΦΗ, ο Σύλλογος Γονέων με Νεοπλασματικές Ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Είναι η ΦΛΟΓΑ, πάλι Σύλλογος Γονέων με Νεοπλασματικές Ασθένειες. Είναι το παιδικό χωριό ΣΟΣ εδώ στο Φίλιππο Θεσσαλονίκης. Είναι ο τόπος που διαμένουμε και τόπος του Αλέξανδρου. Είναι η Άρσης, μια οργάνωση για τη στήριξη νέων και αφορά πολύ στα κακοποιημένα παιδιά και έχει σημασία νομίζω αυτό. Είναι οι γιατροί χωρίς σύνορα, είναι η κοινωνική κουζίνα, ο άλλος άνθρωπος και τέλος οι σεισμοπαθείς κάτω στην Κρήτη. Και στηρίζουμε και δύο οικογένειες που χάσανε τους γονείς τους. Έναν γονιό η κάθε οικογένεια έχασε στα φυσικά φαινόμενα της 15ης Οκτωβρίου και έχουν αφήσει πίσω τους ανήλικα παιδιά. Αυτή ήταν μια επιθυμία του Αλεξανδρού. Του Αλεξανδρού ήταν επιθυμία να δοθούν τα μετάλλια σε δημοπρασία ακόμα και αν γινόταν καλά. Αυτό είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται πολύ στο εξωτερικό, αλλά γίνεται πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πρώτη φορά δημοπρατείται μετάλλιο αθλητή. Στο εξωτερικό γίνεται συνέχεια για καλό σκοπό, από Ολυμπιονίκες κυρίως. Γιατί και στο εξωτερικό υπάρχουν και κάποιοι τρελοί συλλέκτες, θέλω να σας πω, οι οποίοι είναι ικανοί να πληρώσουν τα πάντα για να αποκτήσουν ένα τέτοιο συλλεκτικό μετάλλιο. Οπότε αυτό για καλό σκοπό συνηθίζεται. Τελευταία φορά έχει γίνει τώρα με τους Ολυμπιακούς του Τόκιο, μια Πολωνία αργυρή Ολυμπιονίκης. Δημοπράτησε το μετάλλιό της για να χειριστεί ένα 8 μηνών αγοράκι στην Πολωνία. Είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία για την Ελλάδα, το καταλαβαίνω. Όλα τα ποσά τα οποία έχουμε αξιολογήσει και τις δάδες και τα μετάλλια βασίστηκαν σε δημοπρασίες άλλων στον κόσμο, όπως τα οποία φανταστήκαμε. Και πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Ναι. Μπορούμε να αναφέρουμε ποσά. Όχι, τα ποσά τα οποία έχουν ξεκινήσει τα αναφέρει και στο site. Θα τα βρείτε όλα στο alexandronikolaidis.com στην κατηγορία δημοπρασία. Τιμή εκκίνησης των μεταλλίων είναι στα 50.000 ευρώ το καθένα. Και για τις δάδες του Λονδίνου και του Σίδνεϊ στις 2.000 η τιμή εκκίνησης, ενώ του Πεκίνου στις 3.000, γιατί ο Αλέξανδρος ήταν ο πρώτος λαμπαδιδρόμος στην τελετή αφής στην Ολυμπία.
Αυτά είναι τα ποσά κίνησης. Καταλαβαίνετε ότι έχουν ξεπεραστεί αυτή τη στιγμή, αλλά επειδή είναι σιωπηλή δημοκρασία, δεν μπορώ να σας πω πού έχουμε φτάσει. Και κάτι τελευταίο, κυρία Τσαμπάζη. Είπατε ότι περιμένετε από δημόσιους φορείς να συμμετάσχουν σε αυτή την δημοκρασία. Περιμένω την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, από το Υπουργείο Αθλητισμού. Θα περίμενα μια συμβολική κίνηση, έστω σε κάποιο πιο, σε ένα αντικείμενο μικρότερης αξίας, όπως οι βράδες. Δεν έχω δει κάποιο ενδιαφέρον στις προσφορές. Έχω δει μόνο από ιδιώτες. Και αναρωτιέμαι αν προτιμούν αυτά τα μετέλλια να καταλήξουν σε ξένα χέρια. Εύχομαι απλά να μην είναι άλλη μια περίπτωση που πολύ εύκολα ξεχνάμε και λέμε προσπίτα ότι συγκινούμαστε. Αυτή τη στιγμή πάντως τα ανακλαστικά του κόσμου και των επιχειρηματιών είναι πολύ γρηγορότερα από των υπόλοιπων φορέων, δημοσίων φορέων και κρατικών. Ενδεχομένως να πάρει παράταση η Δημοπρασία και μετά τις 12 Δεκεμβρίου. Μπορείτε να μπείτε, εσείς που μπορείτε και θέλετε να συμμετάσχετε, στο alexandrosnikolaidis.com. Είναι τα δύο αργυρά μετάλλια, το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνο το 2008 και το αργυρό μετάλλιο το 2004 που κατάκτησε ο Ολυμπιονίκης, ο Αλέξανδρος Νικολαίδης. Επίσης οι δύο δάδες στο Πεκίνο και στο Σίδνεϊ και η δάδα από τους αγώνες στο Λονδίνο. Τώρα, αυτή είναι μια επιθυμία, ήταν μια επιθυμία, και είναι και της οικογένειας, να πάνε σε δομές, σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη αυτά τα χρήματα. Και όπως ακούσατε, μιλάμε για φορείς όπως η Λάμψη, η Φλόγα, ΣΟΣ, τα παιδικά χωριά ΣΟΣ, η Άρσης, οι γιατροί χωρίς σύνορα, η κοινωνική κουζίνα Άλλος Άνθρωπος, οι σεισμοπαθείς στην Κρήτη, αλλά και σε δύο οικογένειες θα πάνε τα χρήματα που κάθε οικογένεια δυστυχώς έχασε τον έναν από τους δύο γονείς. Παναλαμβάνω, alexandrosnikolaidis.com.